Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο τεστάρουμε μαζί, δοκιμάζουμε, έχουμε first impressions review, ένα πλήρες πακετάκι από τις πρόσφατες αγορές μου από το Beauty Bay. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Πολλά κορίτσια μου ζητήσατε να το βλέπετε εξ αρχής και μου άρεσε και εμένα σαν ιδέα. Δεν σας κρύβω, γι' αυτό και την υλοποίησα και σας άκουσα. Γι' αυτό θέλω να μου λέτε ακριβώς από κάτω όλες τις προτάσεις σας, γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Και οπότε λοιπόν θα ξεκινήσουμε μαζί βήμα-βήμα, step by step, να δούμε πώς έχει γίνει αυτό το μακιγιάζ. Οπότε επιστρέφουμε, πάμε μάλλον τώρα γρήγορα στην Ιωάννα την αμακιγιάριστη με την κορδελίτσα, την αγαπημένη, τη ροζ. Εδώ είμαστε με την αγαπημένη κορδελίτσα, τη ροζ. Θα ανανεώσω τη συλλογή, το έχω υποσχεθεί αυτό με κορδέλες. Τώρα για την ώρα θα την υποστούμε, όσο μικρή και αν είναι. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν αγόρασα πάρα πολλά πράγματα από το Beauty Bay και μπορώ να πω ότι οι εντυπώσεις μου όσον αφορά το πακετάρισμα ήταν οι καλύτερες. Δεν είχα καμία απώλεια από κανένα προϊόν, ήταν πάρα πολύ καλά συσκευασμένα. Δεν μου ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή αν σκεφτώ από τότε που έβαλα την παραγγελία μου μέχρι τη στιγμή της παραλαβής, μεσολάβησαν σίγουρα 3 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά τι να κάνουμε, εξωτερικό, από το εξωτερικό έρχεται το πακέτο, δεν θα τρελαθούμε κιόλας, δεν είναι κάτι άμεσης ανάγκης, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όταν τα πήρα στα χέρια μου τα προϊόντα, τρελάθηκα με όλα. Είναι η πρώτη φορά που έχω πάρει πακέτο και δεν έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν τίποτα. Μόνο ένα προϊόν δεν άντεξα και το έβαλα στα χείλη μου, μόνο ένα, το οποίο θα σας το δείξω εννοείται στη συνέχεια και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω κάνει είναι να καθαρίσω πολύ καλά το πρόσωπό μου, να τον υδατώσω, τα μάτια μου, όλα τα πάντα, είμαστε κομπλέ από αυτό το κομμάτι, να βάλω primer και πάμε λοιπόν με το πρώτο προϊόν που αγόρασα από το Beauty Bay και είναι το πασίγνωστο Foundation LA Girl Pro Matte HD Longwear Matte Foundation. Έχω ακούσει και είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει και εσείς ειδικά από το ξένο YouTube πάρα πολύ καλά λόγια. Ήθελα και εγώ να το δοκιμάσω, εύχομαι η απόχρωση να είναι η σωστή, είναι το μόνο άγχος παιδιά που έχω όταν αγοράζω προϊόντα βάσης μέσω ίντερνετ και δει όταν τα αγοράζω από το εξωτερικό και δει όταν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ακριβό, όχι όπως είναι το συγκεκριμένο foundation. Έχω και τις τιμές εδώ δίπλα μου για να σας τα πω, μόλις μου ήρθε. Το συγκεκριμένο λοιπόν foundation ήταν στα 11 και 25, 30 ml. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εφαρμογή σιγά σιγά. Λοιπόν, καταρχήν είναι με αντλία και θα βάλω μία μικρή ποσότητα στα χέρια μου. Το βλέπω είναι λίγο σκούρο, αλλά δεν θα αγχωθώ, δηλαδή για το καλοκαίρι νομίζω θα είναι ιδανικό που θα έχω μαυρίσει κιόλας, αλλά δεν θα αγχωθώ διότι όπως σας έχω πει πολλές φορές, προφανώς μπορείς να το αναμίξεις και να κάνεις, να βγάλεις την αποχρωσή σου ή μπορείς να το φέρεις έτσι κάπως το αποτέλεσμα με πούδρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί. Έχω ένα άγχος μπορώ να πω, είναι λίγο σκουράκι, αλλά okay. Βασικά έλεγα να το βάλω με το πινελάκι, αλλά θα βάλω να το απλώσω αρχικά με πινέλα, αλλά θα το πάω κατευθείαν με το σουγκαράκι μου από Real Techniques που αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πορτοκαλό κάπως, μη σας τρελαίνει αυτό, δεν είναι κάτι. Θα το φέρουμε με την πούδρα. Και πιστεύω ότι η απόχρωση θα ισιώσει, απλά είναι ιδανική για το καλοκαίρι, για τα δικά μου τα χρώματα, έτσι. Είναι βασικά, δεν σας είπα και την απόχρωση, είναι η Soft Honey. Παιδιά, εντάξει, δεν σας κρύβω ότι νιώθω σαν να έχω πάθει ίκτερο, αλλά νομίζω ότι θα το φέρουμε εκεί που πρέπει. Τι να κάνουμε τώρα, ασόψε το Beauty Bay, πάντα το έχεις αυτό το ρίσκο. Λοιπόν, από θέμα μάτ αποτελέσματος, σαν ξεκάθαρα αρχική εντύπωση, έτσι, όντως έχει το απόλυτα ματ τελείωμα. Με μία στρώση που έχω βάλει, μπορώ να πω ότι έχει όντως πολύ ωραίο ματ αποτέλεσμα. Δεν το έχω στρώσει ακόμα, οπότε αν βλέπετε κάποια τέλεια, προφανώς και θα τη διορθώσω. Έχει πολύ ωραίο ματ αποτέλεσμα. Μία στρώση, η κάλυψή του είναι ικανοποιητική. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τρελαθεί, που σημαίνει ότι θα βάλω και άλλη στρώση για να έχω την επιθυμητή κάλυψη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το χρώμα μόνο και τις στρώσεις, μόνο αυτό με αγχώνει και σε σχέση με το concealer θα δω τις αποχρώσεις από concealer που έχω στη συλλογή μου, κάτι που να ταιριάζει και να μην κάνει διαφορά. Αλλά μπορώ να πω ότι όντως έχει αυτό το matte αποτέλεσμα. Σαν τελικό αποτέλεσμα μου αρέσει
πάρα πολύ. Όντως αφήνει ένα εξαιρετικά ματ τελείωμα. Μπορώ να σας πω, είναι αυτό το πορσελάνινο το ματ το αποτέλεσμα. Είναι υπέροχο. Φυσικά θα ξεπεράσουμε, όπως σας είπα και πριν, την απόχρωση, η οποία είναι προφανώς πολύ πιο σκούρα από την επιδερμίδα μου αυτή την εποχή. Το καλοκαίρι όμως, επειδή παίρνω πολύ εύκολα χρώμα, νομίζω ότι, όχι νομίζω, σίγουρα θα είναι ιδανική. Είναι δηλαδή στην απόχρωσή μου, αλλά την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικότερα όμως μου αρέσει πάρα πολύ το τελείωμά του, το matte τελείωμά του, δεν είναι ούτε πάρα πολύ στεγνό, ούτε είναι νομίζω ιδανικό. Το μόνο που έχω προσθέσει είναι concealer, το ρόδι του Core, το οποίο ήταν ιδανικό σαν απόχρωση. Ζέστανα, τι να ζεστάνεις, πόσο να ζεστάνεις, δεν θα πω ζέστανα, θα πω ότι απλά τόνισα λίγο τις γωνίες του προσώπου μου για να μην είναι ένα flat αποτέλεσμα. Και φυσικά, όπως βλέπετε, έχω φτιάξει και τα φρύδια μου. Εύχομαι μόνο για το συγκεκριμένο foundation, αυτό που πραγματικά θέλω πάρα πολύ, να έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια. Διότι εάν έχει καλή διάρκεια, αν δεν σπάει, αν δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές και να αλλοιώνεται, να πετάει λιπαρότητα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι πραγματικά από τα καλύτερα foundation που έχω αγοράσει ποτέ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο προϊόν που αγόρασα από το Beauty Bay. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχω βάλει eye primer, διότι θα συνεχίσουμε με τα μάτια. Για το τελείωμα της βάσης που έχω πάρει και έχω αγοράσει και άλλο ένα προϊόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Θέλω να πάμε τώρα στην παλέτα, παιδιά, που πήρα από Ζωήβα και έχω πάθει σοκ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα την προφέρω, εσείς όμως σίγουρα βλέπετε ποια παλετίτσα είναι, ιδανική για ταξίδια. Θα μου άρεσε να είχε και καθρέφτη, δεν σας κρύβω, ένα μικρό καθρέφτη θα τον ήθελα, αλλά οι αποχρώσεις της είναι υπέροχες, εξαιρετικά θερμές αποχρώσεις προφανώς, τρεις ματ που είναι υπέροχες, τρεις σήμερ οι οποίες είναι εκπληκτικές. Θέλω τώρα να δω βέβαια και την απόδοση του σήμερ, βασικά να τη δούμε live, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, δεν την έχω αγγίξει, γι' αυτό σας λέω ότι είναι. Όταν εγώ αγοράζω κάτι, όταν παίρνω κάτι στα χέρια μου γενικότερα, θέλω να το δοκιμάσω εκείνη τη στιγμή. Αλλά λέω, η Άννα θα κρατηθείς για να τα δούμε όλα μαζί με τα κορίτσια. Οπότε, και τα αγόρια εννοείται. Οπότε, πάμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα σήμερ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μαντέψω τη σκέψη σας τώρα. Έχουμε τρία σήμερ. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω τη μεσαία απόχρωση. Εύχομαι κι εσείς. Αλλά σίγουρα τα έχουμε δει όλα σε swatch. Τέλος πάντων, ας τα δούμε και live όμως. Είναι πολύ ωραία απόχρωση, άκρος καλοκαιρινή. Γενικότερα πάλι σήμερα θα το φέρουμε το καλοκαίρι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο λαμπερό χρωματάκι, μου αρέσει. Δεν είναι πολύ έντονο, βέβαια πολύ λαμπερό, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο όσο θέλουμε να δώσουμε σήμερα. Λοιπόν, για να μην δούμε τώρα, να το δούμε λέτε και το ματ, άντε να δούμε και ένα ματ, live όπως είμαστε. Η πιο θερμή απόχρωση. Υπέροχη, παιδιά, γράφει φοβερά το ματ. Το ματ γράφει απίθανα, εύχομαι να το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το look μας. Προφανώς θα χρησιμοποιήσω τη Universal Delight, την Beige Skia, η οποία είναι ματ σε όλο το κινητό βλέφαρο, για να δημιουργήσουμε τη βάση μας. Ήδη εμένα η συγκεκριμένη σκιά, η συγκεκριμένη παλέτα με προδιαθέτει πάρα πολύ για καλοκαιρινό μακιγιάζ. Και γενικότερα αυτά τα χρώματα, τα θερμά, τα αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μαντέψτε, οι fans του καναλιού. Θέλω πάλι να μου πείτε σε σχόλιο, σε αυτό το λεπτό που είμαστε, τι μπορεί να σας πω για την Beige Skia. Πολύ σωστά μαντέψατε, αν κάνει κενάκια. Λοιπόν, είναι υπέροχη. Δεν κάνει καθόλου κενά. Είναι πάρα πολύ ωραία σαν απόχρωση. Παραπάνω από τις προσδοκίες μου επίσης. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάμε να συνεχίσουμε με την Start Soft. Είναι η μεσαία μάτα απόχρωση. Για να σχηματίσουμε έτσι λίγο την κόγχη μας και να αρχίσουμε να ζεσταίνουμε γενικότερα το βλέμμα μας. Νομίζω ότι εύχομαι να βγει αυτό που φαντάζομαι το μακιγιάζ. Γιατί μόλις την είδα τη συγκεκριμένη παλέτα, πραγματικά αυτόματα μου ήρθε και το look που θέλω να ετοιμάσουμε. Επίσης πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση και γράφει εκπληκτικά. Και ανοίγει πολύ ωραία σκιά, όπως βλέπετε. Δεν στέκεται. Ανοίγει πάρα πολύ όμορφα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με τις matte αποχρώσεις. Έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση.
μπλεντάρονται πάρα πολύ ωραία, γενικότερα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ και θέλω να συνεχίσουμε με την απόχρωση aftertaste. Είναι αυτή η κοραλένια, πάρα πολύ θερμή απόχρωση και θεωρώ και εύχομαι ότι θα είναι όλα τα λεφτά. Το μόνο που έχω προσθέσει είναι οι βλεφαρίδες μου, τίποτα άλλο. Όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, είναι πάρα πολύ ωραίες οι αποχρώσεις, μπλεντάρονται μοναδικά, έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση, δεν υπάρχει απώλεια στις σκιές και φυσικά είναι πάρα πολύ πρακτική παλέτα αφού μπορούμε, είναι πάρα πολύ μικρούλα, είναι χάρτινη, ελαφριά, με μαγνητάκι, κλείνει, όχι απλά τη βάση τσάντα σου, σε ένα βραδινό τσαντάκι χωράει πραγματικά παντού και φυσικά είναι πανέμορφη η συγκεκριμένη παλέτα από Ζωήβα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι η πρώτη παλέτα που παίρνω από Ζωήβα τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω ξαναδοκιμάσει παιδιά και ομολογώ ότι μου έχει κάνει την καλύτερη εντύπωση. Λοιπόν, δεν σας έχω πει όμως το σύνορα τιμή. Η τιμή της είναι στα 13,75, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια normal τιμή και τουλάχιστον για την απόδοση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το επόμενο προϊόν που αγόρασα από το Beauty Bay. Και τι είναι? Είναι από BH Cosmetics, το Floral Blush είναι στην απόχρωση Bahama Bronze και ομολογώ ότι το αγόρασα πρώτον λόγω της υπέροχης συσκευασίας του και του πανέμορφου σχήματός του. Τώρα φυσικά η συσκευασία να σας πω ότι έχει και καθρέφτη, τον οποίο εγώ θα σας καλύψω. Είναι πανέμορφο, είναι ένα στολίδι, λουλουδάκι πανέμορφο, ανάγλυφο, έχει δύο αποχρώσεις, είναι μία ροζ και μία πιο μπρονζέ, οπότε όπως καταλαβαίνετε μπορούμε να δώσουμε ένα πιο ηλιοκαμένο look, δηλαδή εκτός του ότι δίνουμε ένα ωραίο χρώμα στο πρόσωπό μας, φαντάζομαι, δεν το έχω δοκιμάσει, υποθέτω ότι θα δίνει και αυτή την ηλιοκαμένη λάμψη, οπότε θα τελειοποιήσουμε το look μας, αυτό το άκρος καλοκαιρινό look μες στο χειμώνα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, τίποτα άλλο, αυτό το καλοκαίρι και να αρχίσω να κάνω smoky, ας πούμε να τρελαθούμε τελείως. Πάμε λοιπόν να δούμε, καταρχήν να κάνουμε ένα πέρασμα με το δάχτυλο, γιατί εγώ πήρα κατευθείαν το πινέλο. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, το ηλιοκαμένο. Και πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε έτσι πάντα με προσοχή, με το αγαπημένο μου το Blush Brush από τη Real Techniques, το οποίο το υπεραγαπώ και όταν είναι για ρουζάκι μόνο αυτό χρησιμοποιώ. Και να σκεφτείτε ότι όταν έκανα την αγορά μου στο Beauty Bay, δεν είχα στο μυαλό μου κάποιο μακιγιάζ βασισμένο στις αποχρώσεις που επέλεξα. Ήταν εντελώς συμπτωματικό και βλέπω ότι δένουν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Το ρούς δεν είναι πάρα πολύ έντονο, αυτό βέβαια τώρα μπορεί να έχει να κάνει και με την απόχρωση του foundation που είναι αρκετά σκούρη, οπότε με ένα πιο ανοιχτό χρώμα foundation, αν επέλεγα σήμερα να φορέσω να έδειχνε και λίγο παραπάνω, αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ. Είναι ένα φυσικό χρώμα, μπορώ να προσθέσω και λίγο ακόμη άμα θέλω, που θα προσθέσω για να δώσω λίγο ζωηράδα, γιατί μου φαίνεται λίγο χλωμό, δεν ξέρω τώρα πώς φαίνεται σε εσάς. Αλλά εμένα μου φαίνεται ότι θέλει έτσι λίγο να το ζωηρέψουμε. Νομίζω ότι δίνει πραγματικά αυτή την ηλιοκαμένη ξεκάθαρα λάμψη. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και το ρουζάκι από BH Cosmetics. Είναι το πρώτο επίσης προϊόν μακιγιάζ που επιλέγω από BH Cosmetics και το διάλεξα πραγματικά λόγω του πανέμορφου σχήματός του. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Να σας πω λίγο και την τιμούλα του. Είναι στα 4,75, πάρα πολύ, πάρα πολύ οικονομικό και νομίζω ότι για την απόδοσή του, για το πόσο όμορφο είναι που είναι στο λίδι για το μποντουάρ μας και γενικότερα έτσι το όλο το πακέτο, εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Λοιπόν, τα δύο τελευταία προϊόντα που αγόρασα από το Beauty Bay αφορούν τα χείλη και είναι δύο προϊόντα τα οποία έχουν κάνει πάταγο γενικότερα και ήθελα πολύ καιρό να τα αγοράσω και θα ξεκινήσω με το Liquid Lipstick από Dose of Colors και τη συνεργασία Daisy και Katie. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε τουλάχιστον φανατικά YouTube
σίγουρα γνωρίζετε τη σειρά από Dose of Colors. Ήταν ένα liquid lipstick που ήθελα να το δοκιμάσω και την παλέτα ήθελα να το δοκιμάσω και θα τη δοκιμάσω κάποια στιγμή. Απλά όταν είχα μπει ήταν out of stock. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πήγα καρφί στα liquid lipstick και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία θέλω να το δοκιμάσω στο χείλη μου, διότι ούτε αυτό το έχω δοκιμάσει ακόμη, θέλω να το δούμε μαζί. Και το επόμενο προϊόν που αγόρασα που σας είπα ότι είναι πάλι για χείλη είναι από Jeffree Star Cosmetics και είναι προφανώς από τα ξακουστά, τα liquid lipstick του Jeffree Star. Η απόχρωση, καθίστε να το διαβάσω, Celebrity Skin, και είναι επίσης μια νουντα απόχρωση. Εδώ δεν κρατήθηκα. Εδώ λοιπόν χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο liquid lipstick και έχω να σας πω εντυπώσεις και θα σας τις πω με όλη μου την καρδιά. Είναι το πιο ωραίο liquid lipstick που έχω εφαρμόσει ποτέ στα χείλη μου. Σαν νουντα απόχρωση, είναι πάρα πολύ ωραία νουντα απόχρωση, αλλά okay, είναι ένα νουντ το οποίο μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ εύκολα σε πάρα πολλές οικονομικές εταιρείες, σε πάρα πολλές πιο ακριβές εταιρείες. Γενικότερα είναι ένα νουντ το οποίο μπορούμε να βρούμε πανεύκολα. Αυτό που το διαφοροποιεί όμως το συγκεκριμένο υγροκραγιόν από τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα το ότι, αυτό δηλαδή που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι δεν το νιώθεις στα χείλη σου καθόλου. Είναι σαν να μην έχεις βάλει στα χείλη σου τίποτα απολύτως, τίποτα μα τίποτα. Είναι τόσο ελαφρύ και ταυτόχρονα αφήνει ένα τόσο γεμάτο χρώμα που εγώ σε υγρό κραγιόν δεν το έχω συναντήσει σε καμία μέχρι τώρα εταιρεία που έχω δοκιμάσει. Προφανώς δεν έχω δοκιμάσει όλες τις εταιρείες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όσα προϊόντα αντίστοιχα έχω δοκιμάσει από άλλες εταιρείες, είναι το πρώτο υγρό κραγιόν το οποίο δεν το νιώθω στα χείλη μου καθόλου. Δεν μιλάμε καν να το νιώσω στεγνό ή να με ενοχλήσει, απλά δεν το νιώθω και μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια λίγο με χάλασε, δεν σας κρύβω, η μυρωδιά του, διότι μου θυμίζει σιρόπι, πρέπει να είναι το σιρόπι το πονστάν η μυρωδιά. Είχαμε μία διχογνωμία με τον Γιώργο σχετικά με το ποιο σιρόπι μας θυμίζει, ντεπών, πονστάν. Εγώ νομίζω ότι είναι το πονστάν, αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό το βίωμα, διότι αυτό ξεκάθαρα προκαλείται από υποσυνείδητες καταστάσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Ξεπερνάμε το θέμα της μυρωδιάς, σίγουρα σας το προτείνω να το δοκιμάσετε, δεν έχω πει τι μέσα όμως. Λοιπόν, το υγρό κραγιόν του Jeffree Star είναι στα 16,95 παρακαλώ. Δεν το λες και προφανώς οικονομικό, αλλά σίγουρα άμα έχεις την τρέλα και θες να φτιάξεις συλλογή σου και να έχεις ορισμένα κομμάτια τα οποία είναι κάποια κομμάτια που τα θες, άμα έχεις την τρέλα και είσαι έτσι λίγο beauty junkie, makeup junkie, το τα θες αυτά και μπορείς φυσικά έτσι και σου δοθεί κάποια στιγμή δυνατότητα. Μην λέω άλλα, 16,95 του Jeffree Star το κραγιονάκι και η συνεργασία Daisy και Katie πάλι σε υγρό κραγιόν είναι στα 16,75. Νομίζω λοιπόν ότι βάσει του μακιγιάζ που έχω κάνει χρωματικά ταιριάζει περισσότερο από Dose of Color στο My Main. Το μόνο που έχω βάλει στα χείλη μου όλη αυτή τη διάρκεια έτσι που κάνουμε το υπόλοιπο μακιγιάζ μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το balm, το αγαπημένο μου balm με παπάγια, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου πλέον. Το βρήκα στο κουτάκι του Ιανουαρίου από Look Fantastic και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε για αυτό το προϊόν. Πάμε τώρα να εφαρμόσουμε το υγρό κραγιόν, να το δούμε στα χείλη, γιατί δεν το έχω εφαρμόσει, δεν ξέρω καθόλου ούτε σαν αίσθηση πως είναι ούτε τίποτα, οπότε πάμε να το δούμε μαζί. Σαν απόχρωση μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι όντως είναι ιδανική με το μακιγιάζ που έχω ετοιμάσει για σήμερα με το σημερινό look. Και σαν αίσθηση είναι πάρα πολύ απαλό, βελούδινο, έχει εξαιρετική, πολύ γλυκιά μυρωδιά. Μου θυμίζει λίγο τη Sneak στα Suede. Τώρα περιμένουμε απλά λίγο να στεγνώσει και να δούμε πώς η διάρκεια έχει, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλα της νύχτας βασικά, γιατί όπως σας είπα είναι σχετικά αργά. Ακριβώς από κάτω θα σας αφήσω σε σχόλιο όλο το πώς συμπεριφέρθηκε το συγκεκριμένο υγρό κραγιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας και όλες μου τις ολοκληρωμένες εντυπώσεις. Σαν first impression για το συγκεκριμένο υγρό κραγιόν είναι ότι είναι υπέροχο. Με βλέπετε, το κοιτάω και το ξανακοιτάω ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
Μου αρέσει πολύ σαν χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ σαν μακιγιάζ. Γενικότερα το συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι από το μακιγιάζ που αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά γενικότερα τα θερμά χρώματα τα αγαπώ πολύ. Ξέρετε τι, όμως λατρεύω και τα μοβ, γενικότερα πειραματίζομαι πράσινα, μπλε, δεν έχω θέμα ιδιαίτερο με ψυχρές θερμές αποχρώσεις, αλλά έχω μία ιδιαίτερη αγάπη στα θερμά χρώματα, όπως είναι το σημερινό μακιγιάζ, και νομίζω ότι αυτό το look έτσι κολακεύει τις μεσογειακές γυναίκες πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ έντονο. Θεωρώ, κατά τη δική μου κρίση, ότι είναι ιδιαίτερα sexy, αφού έχεις αυτό το τύπο αναψωκοκίνισμα, έχεις αυτά τα θερμά χρώματα στα μάτια χωρίς να έχεις κάποιο eyeliner. Απλά βάζεις τη βλεφαρίδα και ανοίγει το μάτι σου απευθείας. Σήμερα την ήθελα τη βλεφαρίδα. Και ένα πάρα πολύ απαλό χρώμα στα χείλη. Όσο μιλάω, αυτό στεγνώνει. Και νομίζω ότι στεγνώνει πάρα πολύ όμορφα και έχω πραγματικά, σαν πρώτες εντυπώσεις, πραγματικά τις καλύτερες. Και κλείνοντας, τώρα μου ήρθε, επειδή θα ήθελα λίγη λάμψη παραπάνω, λέω να χρησιμοποιήσω από την παλέτα της Ζωήβα τη χρυσή απόχρωση που μας δίνει, ακριβώς από κάτω τη μεσαία, για έτσι να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Δεν θέλω να δώσω και πάρα πολύ λάμψη, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο look το υποστηρίζει άνετα, γενικότερα. Αφού μας έκατσε και το foundation λίγο πιο σκούρο, θα το υποστηρίξουμε, παιδιά, ανάλογα. Θα το κάνουμε άκρος καλοκαιρινό το μακιγιάζ μας σήμερα. Αυτές ήταν λοιπόν οι εντυπώσεις μου από όλα τα προϊόντα που αγόρασα από το Beauty Bay. Θέλω να μου πείτε πώς τα βρήκατε κι εσείς, πώς τα βλέπετε πάνω μου γενικότερα. Σαν τελικό αποτέλεσμα, σαν αποχρώσεις, σαν τιμές, θέλω να μου πείτε ακριβώς από κάτω τη γνώμη σας. Αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάποια από τα προϊόντα που είδαμε σήμερα μαζί, σίγουρα θα ξαναγοράσω, παιδιά, προϊόντα από το Beauty Bay. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ήταν η πρώτη φορά που επέλεξα το Beauty Bay για τις αγορές μου και έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη σε όλα τα επίπεδα και από την ποικιλία προφανώς των προϊόντων, δεν το συζητάμε αυτό καν. Και από το σχετικά, από το πόσο γρήγορα ήρθαν τα προϊόντα, αν σκεφτείς ότι έρχεται από κάπου μακριά το πακέτο σου, γενικότερα από το πόσο προσεγμένο ήταν το πακέτο μέσα, πόσο καλά κλεισμένα ήταν τα προϊόντα, πόσο καλά σφραγισμένα γενικότερα και προσεγμένα ήταν τα προϊόντα, γενικότερα έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένη σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό θα ξαναγοράσω, όπως σας είπα, από το Beauty Bay. Μην ξεχάσετε ακριβώς από κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας σε κάθε περίπτωση και φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε, και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και δυναμία. Το Instagram. Τώρα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Πατήστε το καμπανάκι για να δείτε πότε θα τα ξαναπούμε, γιατί γενικότερα σας έχω πει ότι έχω στο μυαλό μου να ανεβάζω πολύ τακτικά βίντεο, πιο τακτικά από όσο ανέβαζα μέχρι τώρα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, εγώ σας γλυκοφιλώ. Μουα! Γεια σας!